Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές για τα τεκτενόμενα στη Λιβύη και σε σημερινή μας ανάρτηση, σήμερα το μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία προσπαθεί να διατηρήσει χιλιάδες Σύριων μισθοφόρων εκεί, αλλά και τουρκικών στρατευμάτων. Ο λόγος είναι φυσικά να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία εκεί και επιρροή στα τεκτενόμενα στην Λιβύη. Ένας άλλος λόγος φυσικά είναι ότι προσπαθεί να βάλει χέρι στις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τόσο στη Λιβύη όσο και στο Βόρειο Ιράκ, όπου υποφθαλμιά τα πετρέλαια της Μοσούλης. Άλλος ένας λόγος ακόμα είναι ότι όσο παραμένουν οι Σύριοι μισθοφόροι, δεν βλέπουν διάφοροι διεθνείς παράγοντες τη διενέργεια εκλογών στο άμεσο μέλλον, γεγονός φυσικά που βολεύει την Τουρκία, εφόσον η μεταβατική κυβέρνηση Μεϊμπά συνεχίζει στην ουσία την πολιτική του φιλότουρκου Αλ Σαράτ της Τριπόλεως, εφόσον έχουμε δει ότι ο Μεϊμπά από την αρχή πολιτεύεται υπέρ της Άγκυρας, έχει δηλώσει επανειλημμένως την προσήλωσή του στο παράνομο και ανύπαρκτο νομικά τουρκολιβικό λεγόμενο μνημόνιο, έχει επισκεφθεί την Άγκυρα αμέσως μετά την εκλογή του για διαβουλεύσεις με τον Ταγί Περτογάν, οπότε η Άγκυρα οπωσδήποτε η παραμονή των Σύριων μισθοφόρων στη Λιβύη τη βολεύει και ως προς αυτό, δηλαδή ότι καθυστερεί η διενέργεια εκλογών η οποία θα μπορούσε να δώσει στη Λιβύη μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα την αποσπούσε στην ουσία από το άρμα της Τουρκίας. Εμείς σε κάθε περίπτωση τα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις από αυτό το κανάλι και σας ενημερώνουμε.